Κύριε, δόξα σοι. Σου, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση
κατεραγίων δωρούμενος και των σων φυλάτων διά του σταυρού σου μπορεί. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέρσης καταναντίον χωρούμενος και τόσων φυλάσσων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Προσωπώντας το σεβασμιότο τόπο που σήμερα όχι για άλλο υποχρεώσιο δεν του επιτρέψε να είναι μαζί σας, επειδή το ήθελε, σας επαφέρω τις ευλογίες, τις ευχές του και τις δύο προγραφικές για μια καλή χρονιά δεδομένη πλούσια και κατεχόρα. Και στους διδάσκοντες και στους δεσκομένους. Καλή χρονιά μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας. Θα ήθελα από τον κύριο Δήμαρχο να απευθύνει ένα χαιρετισμό για την έναρξη της νέας σχολικής μας χρονιάς. Πραγματικά τις αυτές. Σε αυτά τα υπέροχα σκαλοπάτια, όλοι έχουμε υπέροχες αναμνήσεις. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μας, πρώτα στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς μας, στους γονείς, σε όλους, καλή σχολική χρονιά, με υγεία και καλή δύναμη. Θα ήθελα ιδιαίτερα να καλωσορίσουμε τα πρωτάκια μας, που μπαίνουν στα βαθιά. Επίσης, τα εκτάκια που ετοιμάζονται για τα ανώτερα. Και θα ήθελα να πω σε όλα τα παιδάκια, ανεξαρτήτως της τάξης, πως οι δάσκαλοι τους θα είναι πολύ αυστηροί όταν ενοχλούν άλλα παιδάκια. Στους εκπαιδευτικούς μας. Όπως ξέρετε, η δουλειά σας, το λειτουργήμά σας, η εκπαίδευση γενικότερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρετε, το ξέρουμε κι εμείς. Γι' αυτό θα βάλουμε σε μηδενική βάση κάποια πράγματα και θα κάνουμε εκ νέου κάποια ζήτηση και να δούμε και τη βοήθεια του Δήμου, την περισσότερη βοήθεια του Δήμου, στα σχολεία μας. Στους γονείς θα ήθελα να τους παρακαλέσω ένα ακόμα πιο δραστηρί σε ουσιαστικά πράγματα και όχι να αναλώνονται σε κρίνες, να ασχοληθούν με τους συλλόγους και να μας ενοχλήσουν, γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα πέραν του σχολείου, σε θέματα εκδηλώσεων, Χριστουγέννων, Πάσχα, κατά πέρα από όλα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σχολική χρονιά με υγεία. Πράγματι, η τοπική αυτοδιοίκηση στέκεται στο πλευρό του σχολείου μας. Πάντα. Θα δείτε τη νέα πτέρυγα, μάλλον το παλιό κτίριο, το οποίο ανακαινίστηκε. Είναι ένα υπέροχο νέο σχολείο για τους μαθητές μας, για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς φυσικά. Είμαστε σίγουροι, κύριε Δήμαρχε, ότι θα είστε όλη τη σχολική χρονιά στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στα δικά μας. Να καλωσορίσω λοιπόν και εγώ εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών ξανά τους γνώριμους μαθητές μας, κάποιους νέους μαθητές μεγάλων τάξεων που ήρθαν με μετεγραφή, θα γνωριστούμε σιγά σιγά. Να καλωσορίσω τα ζουζουδάκια μας, τα πρωτάκια μας. Χαμογελαστά τα βλέπω και με ευχαριστήριο. Έτσι σας θέλω, συνέχεια με χαμόγελο. Η σχολική χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα για όλους μας γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς και θα είναι δημιουργική. Αυτό το γνωρίζετε, προσπαθούμε. Κάθε νέα σχολική χρονιά βάζουμε νέους στόχους, ψηλότερους. Προσπαθούμε από κοινού. Το είπε και ο κ. Δήμαρχος, το επαναλαμβάνω. Σχολείο Χριστό ίσον μηδενικό σχολείο. Το σχολείο είναι ανοιχτό για οποιαδήποτε στιγμή, για οτιδήποτε συμβαίνει. Ευλογήθητος ο Χριστός,
σκαφιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που μετρά, μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρι ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρι ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρι ελευθεριά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, τα κυρών ημών τα έργα κατεύθυνον και σηκώνει το δεσμά τον ημών έτησε, εν το ψάγειν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Αδελφοί, η σοφός και επιστήμον εν ημί, δείξατε εκ της καλής αναστροφής στα έργα του, εν προαίτη της σοφίας, η δεσί των πικρών έχετε, και ληθία την καρδία ημών, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της ανηθίας, που και στην αυτή σοφία μας εκατεχομένη, αλλά επίχειος ψυχική δαιμονιώδη, διάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε της δικαιοσύνης, εν ειρήνη σπήρετε. Εις ποιούσι του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο επορεύοντο οι γονείς του Ιησού κατέτωση Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα και ότε γένε των ετών 12 αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και μη ευρώντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτών και γένε το μεθημέρας 3 ευρών αυτών εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς και χάριτι παρά Θεό και ανθρώπι. Νίκας της ευσεβές η κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ως εκπρόσωπος του Σεβαγγελιατάκου, σας μεταφέρω τις ευχές και ευλογίες του για μια καλή χρονιά
ευλογημένη, πλούσια και καρποφόρα. Ήθελε πραγματικά να βρίσκεται κοντά σας, αλλά λόγοι άλλων υποχρεώσεων δεν του το επέτρεψαν. Όμως, η σκέψη του είναι πάντοτε μαζί σας. Και εσείς να θυμόσετε ένα πράγμα. Το εκ Θεού άρχεστε. Αυτό κάνουμε σήμερα εμείς. Και όταν στη ζωή σας βρισκόσαστε σε οποιοδήποτε σταυροδρόμι, αν θυμόσαστε αυτή τη στιγμή, τότε να είστε σίγουροι ότι θα έχετε αίσιο αποτέλεσμα. Καλή χρονιά, ευλογημένη σε όλους σας, και στους δάσκαλους και στους ερχόμενους. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδια φυλάξει και φωτίσει πάντα σε εμάς. Καλημέρα, καλή αρχή και καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και προκοπή. Με το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, θα το διαβάσει ο Διευθυντής του Υπουργού Παιδείας. Μήνυμα Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριο Ανδρέα Λογαρδού, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Όλα τα σχολεία της χώρας ανοίγουν σήμερα τις πόρτες τους για να καλωσορίσουν τους μαθητές. Όλα τα σχολεία της χώρας έχουν έγκαιρα τα βιβλία. Η εκπαίδευση, η μόρφωση και η παιδεία πρέπει να αποτελούν τα εφόδια όλων των μαθητών. Το ρόλο του σχολείου, η πολιτεία εντάσσει και τη σωστή διατροφή και την άθληση, την πρόληψη των μολυσματικών ασθενειών, την καταπολέμηση του ρατσισμού και γενικά όλες τις δράσεις που διαμορφώνουν έναν δημοκρατικό πολίτη υπεύθυνο και σωματικός υγιή. Τα προβλήματα που έχουν τα σχολεία και η εκπαιδευτική μας είναι αρκετά. Προσπαθούμε και με τη βοήθεια όλων μας να τα ξεπεράσουμε. Στους μαθητές εύχομαι καλή πρόοδο. Στους εκπαιδευτικούς εύχομαι καλή δύναμη. Από τους γονείς ζητώ να σταθούν δίπλα στους μαθητές και τα σχολεία μας. Ο Υπουργός Ανδρέας Λογαρδός. Θα ήθελα να καλωσορίσω τις σχολικές αίθουσες, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για να ευχηθώ μια δημιουργική σχολική χρονιά γεμάτη επιτυχίες και προόδο. Με την έναρξη κάθε σχολικού έτους θέτουμε νέους στόχους και βάζουμε και ένα νέο στοίχημα, ώστε οι προσπάθειες και οι ενέργειές μας να συγκλίνουν προς μια κοινή κατεύθυνση. Οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι μας λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης κάνουν επιτακτική την ανάγκη να επίνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε η φετινή χρονιά να αποτελέσει εφετηρία για τη δημιουργία ενός νέου, δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου. Ενός σχολείου που θα σέβεται απόλυτα την αξιοπρέπεια των μαθητών και των μαθητριών και θα τους παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων της εκπαίδευσης, χωρίς εκπτώσεις στην ποσότητα και στην ποιότητα των μορφωτικών αγαθών. Μόνο έτσι το σχολείο θα μπορέσει να παρακολουθήσει τις αλλαγές στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε και να πρωταγωνιστεί σε αυτές. Οι αλλαγές και ο εξυγχρονισμός στην παιδεία είναι το διαβατήριο που θα εισάγει τους νέους και τις νέες μας στην κοινωνία του αύριο, στην κοινωνία της δικαιοσύνης, της ισότητας, της γνώσης και της δημιουργίας. Ασφαλώς θα υπάρξουν και δυσκολίες. Το σημαντικό όμως είναι να τις ξεπερνάμε με θετικό πνεύμα και κοινή προσπάθεια. Όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, γονείς, εκπαιδευτική ηγεσία, τοπική αυτοδιοίκηση, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας και να βελτιωθούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Και κυρίως, να μην στερήσουμε την ελπίδα από τα παιδιά μας. Γι' αυτό υποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά με χαμόγελο και αισιοδοξία. Γι' αυτό το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε σήμερα. Εύχομαι υγεία και καλή δύναμη σε όλους μας. Ευαισθημότατοι, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι, γονείς, αγαπημένα μου παιδιά, σας καλωσορίζω και πάλι στο σχολείο μας. Τώρα πρέπει να χειροκροτήσετε. Να σας ανακοινώνω και κάτι θετικό
για τη λειτουργία του σχολείου μας. Φέτος είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την ίδρυση τμήματος ένταξης για τους μαθητές του Γυμνασίου Λεωνιδίου. Είναι αλήθεια ότι την προηγούμενη σχολική χρονιά καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια και τα διαβήματά μας ήταν συνεχή, ώστε να εξασφαλίσουμε το τμήμα αυτό στο σχολείο μας, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για όλους. Στο σημείο αυτό όμως, θέλω ιδιαίτερα να καλωσορίσω ένα παλιό μας μαθητή, αυτή τη φορά ως πρώτο πολίτη του Δήμου Νότιας Κοινουρίας. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ μας Μπάμπη, να σας ενημερώσω ότι με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχαμε πολύ καλή συνεργασία και πήγαμε το σχολείο μισό βήμα μπροστά. Επιθυμώ αυτό το βήμα να ολοκληρωθεί. Όπως διαπιστώσατε με το επαγγελματικό σας βλέμμα, τα κτίρια του συγκροτήματός μας χρειάζονται βελτιώσεις. Πρωταρχικής σημασίας και ασφάλειας όμως για τους μαθητές μας είναι η αποκατάσταση του σεισμόπληκτου κτιρίου. Θέλω να πιστεύω ότι θα εξαντλήσετε τις δυνατότητες που σας δίνει το αξίωμά μας και θα καταθέσετε δυνάμεις και ευαισθησία προκειμένου να μας παραδώσετε ένα κτίριο κόσμημα τόσο για την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και για την τοπική κοινωνία. Να καλέσω στο βήμα τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ. Σεβαστοί Άγιοι Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά μου παιδιά, σήμερα ξεκινά μια νέα σχολική χρονιά που πρέπει να είναι γεμάτη όνειρα και ελπίδες. Με την ευλογία της Εκκλησίας μας και τις ευχές όλων μας για μια παραγωγική χρονιά, καλωσορίζω όλους τους μαθητές και όλους τους εκπαιδευτικούς. Θέλω να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινουρίας, κύριο Αλέξανδρο, για τη βοήθειά του. Συγκεκριμένα, όταν επικοινώνησα μαζί του, μεσολάβησε να τακτοποιηθεί η επιτυχούσα μαθήτρια του ΕΠΑΛ στη μαθητική και φοιτητική εστία η Αγία Φιλοθέη στον πύργο Ηλίας. Παρακαλώ τους σεβαστούς πατέρες όπως μεταφέρουν τις ευχαριστίες μου. Λίγα λόγια προς τους εκπαιδευτικούς συγκροτήματος. Αγαπητοί μου, ξέρω ότι η καιρή είναι δύσκολη. Να ξέρετε όμως ότι μετά τη βροχή και το χαλάζι, πάντα έρχεται μια καλύτερη μέρα. Γι' αυτό λοιπόν, να έχετε αισιοδοξία, δύναμη ψυχής, κουράγιο και αυτοπεποίθηση. Αυτά που πρέπει να μεταδώσετε και στα παιδιά. Είστε η πομπή και τα παιδιά είναι οι δέκτες. Αφήστε στην άκρη τις ακυλώσεις, την εσωστρέφεια και τη μιζέρια. Η δουλειά μας είναι λειτουργήμα και δεν μας αφήνει περιθώρια για ολιγορία και αντίδραση απέναντι στα παιδιά. Αν αφήσουμε τα προβλήματά μας στην άκρη και αφοσιωθούμε σε όλα αυτά τα παιδιά και κατορθώσουμε έστω και ένα πρόβλημα που τα απασχολεί να τους λύσουμε, τότε τα έχουμε κερδίσει. Λίγα λόγια προς γονείς και κηδεμόνες. Αγαπητοί μου, οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Συνεχίστε να αφιερώνετε χρόνο για τα παιδιά σας. Όχι μόνο για το διαβασμά τους, αλλά περισσότερο για τα προβλήματα που τα απασχολούν. Μη δίνετε εύκολη λύση στην πίεση που θα δεχτείτε από το παιδί σας για να το αποφύγετε. Κουβεντιάστε μαζί του ώρες ατέλειωτες με επιχειρήματα και συμβουλές και φυσικά ήρεμα για να καταλάβει το σωστό. Δεν σας κρύβω την έκπληξή μου όταν μέτρησα τα εικονοστάσια της διαδρομής Λεωνίδιο Πούλιθρα. Και λίγα λόγια για όλους τους μαθητές του συγκροτήματος.
Αγαπητά μου παιδιά, μέσα στον χώρο αυτό του συγκροτήματος πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός. Είσαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια με παιδιά από 13 έως 18 ετών και παραπάνω. Και όπως τα μεγάλα παιδιά της οικογένειας προσέχουν τα μικρότερα, έτσι και εδώ πρέπει να συμβαίνει το ίδιο. Δεν έχετε να χωρίσετε τίποτα. Απλά ο στόχος σας είναι να περνάτε στον χώρο αυτό ευχάριστα, συνδυάζοντας τη γνώση, τις δεξιότητες, τις εκδρομές, τις αθλοπαιδιές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και πολλά άλλα που προσφέρει το σχολείο. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει άψογη συνεργασία μεταξύ σας και να σέβεται ο ένας την προσωπικότητα του άλλου. Φέτος, δεν θα αρκεστώ μόνο στις ευχές και τα καθιερωμένα, αλλά θα επισημάνω επιγραμματικά σοβαρά προβλήματα που χρήζουν άμεσης λύσης για την ασφάλεια των μαθητών του συγκροτήματος. Και τα περισσότερα προβλήματα πηγάζουν από το ανάγλυφο της περιοχής που είναι το συγκρότημα. Αναφέρω τα πιο βασικά από αυτά. Πρώτον, το σεισμόπληκτο κτίριο. Μία ορολογιακή βόμβα που δεν γνωρίζουμε πότε θα εκραγεί. Προτείνω την καταθάφησή του σύντομα. Υπάρχει, κύριε Δήμαρχε, σχέδιο εκ μέρους μου, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και όταν βρεθούν τα χρήματα, να γίνει ένα αμφιθέατρο με μεταλλική κατασκευή και πάνελ, λόγω του ότι το έδαφος είναι σταθρό παντού εδώ. Εξάλλου στοιχίζει λιγότερα χρήματα. Δεύτερον, τη διευθέτηση του χώρου έξω από την κεντρική είσοδο του συγκροτήματος. Απαγόρευση στάθμευσης και παρκαρίσματος κατά την ώρα λειτουργίας των σχολείων και μάλιστα στην είσοδο έκτακτης ανάγκης, την Καραζόπορτα, για να είναι άμεση η προσπέλαση σε ασθενοφόρο, πυροσβεστική κλπ. Τρίτον, έβρεση ικανοποιητικού χώρου για το παρκάρισμα των αυτοκινήτων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των αντικείμενων των μαθητών, για να είναι ασφαλής η αποβίβαση και η επιβίβαση των μαθητών στα λεωφορεία. Τέταρτον, τοποθέτηση φυλωρίου εσωτερικά της εισόδου του συγκροτήματος, όπως τα σχολεία της Τρίπολης. Το θηροδείο θα στελεχωθεί από επιστάτη, για την πρόσκληψή του οποίου έχω κάνει ήδη ενέργειες. Βασικό καθήκον του θα είναι να ελέγχει την είσοδο του συγκροτήματος μέσα και έξω από αυτήν και να ενημερώνει σχετικά με σύστημα έντο επικοινωνίας εμάς τους διευθυντές. Και φυσικά υπάρχουν και τα προβλήματα που είναι εμφανή δια κοινού οφθαλμού, βλέπετε, για σοβατίσματα, βαψίματα, ακατάλληλη σκεπή στις τουαλέτες του γυμνασίου κλπ. Για να μην σας κουράσω, σε συνδυασμό τώρα με το σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την ασφάλεια των σχολείων, που περιλαμβάνει τη λήψη αυξημένων μέτρων αστυνόμευσης και επιτήρησης με στόχο την ασφάλεια των σχολικών συγκροτημάτων και την προστασία της μαθητικής κοινότητας εν όψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, καταλαβαίνετε ότι το σχολικό συγκρότημα θα είναι προφυλαγμένο από κάθε έκνομη ενέργεια. Σας διαβάζω μερικές εντολές και οδηγίες που έστειλε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλες τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας. Ήταν αναρτημένο στην καθημερινή ηλεκτρονική εφημερίδα για την παιδεία. Σχέδιο της αστυνομίας για την ασφάλεια των σχολείων. Το Αρχηγείο της Εθνικής Αστυνομίας απέστειλε σε όλες τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας ειδικότερες εντολές και οδηγίες που αποσκοπούν κυρίως στη συνεχή και ουσιαστική επιτήρηση των σχολικών συγκροτημάτων ή μεμονωμένων σχολείων όλο το 24ωρο και κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τις ημέρες που δεν λειτουργούν
για την πρόληψη και την αποτροπή κάθε έκνομης ενέργειας μέσω πεζών και εποχούμενων περιπολιών τάξης, άμεσης δράσης και δίκαιης αστυνόμευσης, Δίας. Δεύτερον, στη δραστηριοποίηση συνεργείων αστυνομικών ελέγχων σε σημεία και περιοχές πλησίων σχολικών συγκροτημάτων για τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων προσαγωγών υπόπτων ατόμων και οχημάτων. Τρίτον, στη διενέργεια εντατικών ελέγχων στα ηλικία των σχολείων και στην αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σε κάθε περίπτωση, εστιάζοντας στις παραβάσεις που σχετίζονται με την νομιμότητα λειτουργίας τους, την πώληση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία ειδών, την ύπαρξη διαρρείων υγείας κλπ. Για την προστασία της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τέταρτον, στην πραγματοποίηση ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν πλησίων ή πέριξ των σχολείων, καφετέριες, μπαρ, αναψυκτήρια, ίντερνετ καφέ και άλλα, καθώς επίσης σε καντίνες ή πλανόδιους μικροπολιτές που βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται κοντά σε αυτά. Και πέμπτον, στην επιτήρηση πλατιών, το τονίζω αυτό για αυτά που συμβαίνουν στο Λεωνίδιο, στην επιτήρηση πλατιών, αθλητικών εγκαταστάσεων, πάρκων κλπ, χώρων όπου κινούνται οι μαθητές, για την προστασία τους με την πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων υπόπτων ατόμων. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμόζοντας τη δέσμη των μέτρων αυτών, επιδιώκει την παροχή των απαιτούμενων συνθήκων ασφάλειας που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων της χώρας μας. Αυτά ήταν μερικά από αυτά που αναφέρει το σχέδιο της αστυνομίας. Σας είπα τα πιο βασικά. Και για να μην σας κουράζω άλλο, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για τον χρόνο σας. Κύριε Δήμαρχε, επικαλούμε την κοινή μας ιδιότητα ως τεχνικών και δηλώνω ότι είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνδρομή ή βοήθεια. Καλή σχολική χρονιά σε όλους μας. Να καλέσουμε τον κύριο Δήμαρχο στο βήμα να μας απευθύνει έναν πρόχειρο. Καλημέρα σας. Μπαίνοντας στο σχολείο, κοιτώντας τους χώρους, είναι πραγματικά σαν να μην πέρασε μια μέρα. Νομίζω ότι θα χτυπήσω το κουδούνι και θα πάρω κι εγώ τον δρόμο μου. Κάτω από αυτό το δέντρο με τον φίλο μου τον Δημήτρη, όταν ήμουν στην τρίτη λυκείου, δεν βλέπαμε την ώρα και τη στιγμή πότε θα τελειώσουμε το σχολείο για να ξεκινήσουμε στη ζωή. Τώρα κοιτάμε πώς να γυρίσουμε πίσω. Τέλος πάντων, μια άλλη υπόθεση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου καλή σχολική χρονιά σε όλους μας, υγεία πάνω απ' όλα και καλή δύναμη. Να καλωσορίσουμε τα πρωτάκια της γυμνασίου και να ζητήσω από τα υπόλοιπα παιδιά και κυρίως τα μεγαλύτερα να τα βοηθήσουν να μπουν και αυτά στους ρυθμούς του σχολείου και όλα τα παιδιά, τα μεγαλύτερα, θα παρακαλούσα να μην πειράζουν τα μικρότερα. Είναι κάτι πολύ βασικό. Δεύτερον, για τους γονείς, θα αφήσω τους εκπαιδευτικούς στο τέλος. Θα ήθελα, ίσως έχω και εγώ προσωπικά τέτοια βιώματα, οι γονείς να μην κάνουν τα παιδιά τους ανταγωνιστικά. Κάντε τα να πιστέψουν στις δυνάμεις τους και μην τα συγκρίνετε με φίλους, συγγενείς, γνωστούς. Πιστέψτε με, δεν βοηθάει. Για τους εκπαιδευτικούς μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι το έργο σας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρετε, το ξέρουμε και εμείς όμως. Τα θέματα παιδείας, όπως και της υγείας, πραγματικά είναι πολύ σημαντικά για μας. Αν θέλετε, χωρίς να πλατιάσω, το κάνω λίγο, και πριν από την εκλογή μου ως Δήμαρχος, σαν προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών της εταιρείας της Αναπτυξιακής του Πάρωνα, ηθελημένα τρέξαμε κάποια πράγματα, κάποιες μελέτες, παραδείγματι το Δημοτικό Σχολείο, η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου, έγινε με αυτή τη λογική, ότι προωθούμε τα θέματα παιδείας. Και έχουμε κάνει και άλλες ζητήσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις και σε άλλα σχολεία του Τυρού και τον Κοσμά. Το κτίριο της φάμπρικας θα έχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και για τα παιδιά μας, αλλά και σε υπερτοπικό επίπεδο. Πιστέψτε με, το λέω από την καρδιά μου, οι εκπαιδευτικές δράσεις θα μπουν στο επίκεντρο. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Πραγματικά όλα είναι θέμα παιδείας, αλλά θα ήθελα και από εσάς,
για να το πω ξεκάθαρα, να γίνετε ομότιμοι, ισότιμοι συνομιλητές και να μας βοηθήσετε, αφήνοντας πιθανότατα, αν υπάρχουν, λέω, προσωπικές αντιδικίες, διαξυφισμούς, όλοι μαζί να καθίσουμε σε ένα τραπέζι για να βγει ένα αποτέλεσμα, να πετύχουμε το κοινό μας στόχο, που είναι η πρόοδος. Η πρόοδος των παιδιών, η πρόοδος του τόπου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σχολική χρονιά.